Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αφήνουμε την πολιτική επικαιρότητα και ουσιαστικά παίρνουμε και δίνουμε την σκυταλή στην αυτοδιοικητική. Μια και πολλά είναι εκείνα τα οποία θα τρέξουν από την αρχή της νέας περίοδου. Μια περίοδος όμως που για ορισμένους Δήμους συνεχίζεται με τα πρόσωπα να διαφοροποιούνται. Ωστόσο, η θέση του επικεφαλής να ανήκει δικαιωματικά σε εκείνους οι οποίοι πήραν την μεγάλη πρόθεση του λαού, των δημοτών. Μια τέτοια πρόθεση την είδαμε στην πράξη να συμβαίνει στις κάλπες της προσοχής αυτοδιοικητικές εκλογές της Καλαμάτας με ένα εντυπωσιακό ποσοστό κοντά στο 60%. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε απόψε μαζί μας τον Δήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Θανάση Βασιλόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Καλόπουλε. Χρόνια πολλά. Να είμαστε καλά και να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα, γιατί είναι δύσκολες πραγματικά οι στιγμές. Θα ξεκινήσω από αυτό που είπα. Δηλαδή, αν σας έβαζα να αξιολογήσετε από μόνο σας την θητεία που πέρασε, θα ήσασταν ικανοποιημένος για τα όσα καταφέρατε ή θα είχατε και μια δόση προβληματισμού για εκείνα που δεν καταφέρατε να πραγματοποιήσετε, ίσως και λόγω αντικειμενικών δυσκολιών. Μην ξεχνάμε, ήταν και πανδημία και πολλά μέσα στην εξίσωση. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Κάθε δήμαρχος, κάθε δημοτική αρχή θέλει να κάνει ακόμα περισσότερα. Τηρουμένων των αναλογιών και συνθήκες που κληθήκαμε να διαχειριστούμε, θεωρώ ότι πήγαμε αρκετά καλά και αυτό άλλωστε αξιολογήθηκε από τους πολίτες όπως αναφέρατε κι εσείς. Μας έδωσε αυτό το πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο πραγματικά ήταν πρωτόγνωρο για την πόλη μας και αυτό μας γεμίζει με ακόμα περισσότερη ευθύνη. Και νομίζω οι λόγοι που μας έδωσε αυτό το ποσοστό είναι συγκεκριμένοι. Δείξαμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε δύσκολες καταστάσεις, κρίσεις. Κληθήκαμε να διαχειριστούμε μια πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση που προφανώς δεν είχε προηγούμενο. Δεν είχαμε μπούσουλα τι πρέπει να ακολουθήσουμε. Παρ' όλα αυτά, κάναμε πάρα πολύ γρήγορες κινήσεις και καταφέραμε να βγούμε μπροστά. Και όχι μόνο να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη λειτουργία της πόλης. Να στηρίξουμε και φορείς κρίσιμους. Αναλάβαμε να στηρίξουμε το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας, στηρίξαμε το Νοσοκομείο Καλαμάτας, το ΕΚΑΒ. Οι μεταφορές που γινόντουσαν για ένα χρόνο και τις καλύπταμε με απολυμάνσεις με το Δήμο Καλαμάτας. Mm-hmm. Και πάρα πολλούς άλλους φορείς, γι' αυτό ακριβώς το λέω, για να νιώθει ασφάλεια ο πολίτης, να νιώθει ασφάλεια η κοινωνία, ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι νοιάζονται για αυτόν. Οπότε ένα στοιχείο βασικό που οι πολίτες μας επέλεξαν και μας έδωσαν δύναμη για να συνεχίσουμε. Και μας έδειξαν την εμπιστοσύνη μας στον τρόπο, ήταν ότι δείξαμε ικανότητα να διαχειριστούμε κρίσεις. Επίσης, δείξαμε ικανότητα να διαχειριστούμε την καθημερινότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πόσα πράγματα γίνανε στα σχολεία, στους αθλητικούς χώρους που πάνε τα παιδιά μας εκεί, και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Και βέβαια, και πολύ κρίσιμο, είναι τι προοπτική δίνεις στην πόλη. Η ελπίδα, το τι έρχεται. Και εμείς, μέσα από τις κινήσεις που κάναμε και το σχεδιασμό που υλοποιήσαμε και τις στρατηγικές εξασφαλίσεις χρηματοδοτήσεων, δώσαμε ελπίδα, δώσαμε προοπτική στην πόλη μας. Και αυτό λοιπόν αποτυπώθηκε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Όμως νιώθουμε πραγματικά μέσα μας την ευθύνη, διότι πλέον δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα και να παρουσιάσουμε πολύ σύντομα έργο στην πράξη. Σημαντικό έργο. Διότι η απλή αναλογική πέρασε. Πλέον αυτή τη στιγμή είμαστε ικανοί να τρέξουμε τα πράγματα. Πριν πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες, πρέπει να υπάρχουν συμφωνίες. Στις οποίες πάντως και εκεί καταφέρατε να έχετε αυτή τη σύμπνοια, να το πω. Καταφέραμε. Καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως υπήρξαν και επιλογές οι οποίες δεν υποστηρίχθηκαν. Και θα πρέπει να μας δοθεί δυνατότητα σε μεγάλα έργα, όπως ήταν ο δρόμος Καλαμάτα Ριζόμενος Πύλος Μεθόνη ή το αντιπλημμυρικό, να έχουμε το δικαίωμα ως δημοτική αρχή, μια και μας είχε επιλέξει ο κόσμος, να πάρουμε τις αποφάσεις και να κριθούμε για αυτές τις αποφάσεις. Αυτά λοιπόν δεν έγιναν. Τώρα λοιπόν, επειδή έχουμε μια καθαρή αυτοδιοικητική περίοδο, χωρίς να έχουμε μπροστά μας την αναλογική, μπορούμε λοιπόν να παρουσιάσουμε την αντιξιακή μας προοπτική και να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Συν το ότι υπάρχει και μια πολύ μεγάλη εμπειρία πλέον στην αυτοδιοικητική ομάδα, η νέα δημοτική αρχή έχει μεγάλη εμπειρία. Εμείς είμαστε πιο έμπειροι. Εγώ ίδιος είμαι πιο έμπειρος πλέον και ξέρω ακριβώς πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Και είναι πολύ κρίσιμο να ξέρεις πού βρίσκεται η πόλη σου, πού θέλεις να πας στην πόλη σου και ποιο δρόμο θα ακολουθήσεις για να τη φτάσεις εκεί. Έχουμε λοιπόν την εμπειρία, έχουμε μια νέα δημοτική ομάδα, mm-hmm. η οποία είναι και αυτή πολύ εργοστάτη και θεωρώ θα τρέξουμε πάρα πολύ γρήγορα. Αλλάζει όμως το τοπίο στην αυτοδιοίκηση. Βλέπουμε έρχονται μια σειρά από αλλαγές που κάποιο προβληματισμό επιφέρουν. Θα πω το ένα κομμάτι. Είδαμε τις τελευταίες ημέρες ασχοληθήκαμε πάρα πολύ έντονα με την κατάργηση νομικών προσώπων. Περνούν νομικά πρόσωπα όπως η Φιλαρμονική, Αθλητικός Φορέας πλέον στην οντότητα την γενική του Δήμου. Πώς θα διαχειριστείτε αυτά? Δεν το βρίσκω τραγικό, να ξέρετε. Mm-hmm. Να μην ειλικρινήσω, επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια στο Δήμο Καλαμάτας και έχω δει και άλλες συγχωνεύσεις. Το 2011, την περίοδο 2011, ήμουν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας. Τότε κάναμε αγώνα εμείς στο Διοικητικό Συμβούλιο, πήγαμε και στο αρμόδιο Υπουργείο, όπου παρουσιάσαμε στον τότε Υπουργό το πόσο κρίσιμη είναι η Φιλαρμονική, τον τόπο μας, την ιστορικότητα που έχει αυτό το πραγματικά σπουδαίος φορέας που είναι η Δημοτική Φιλαρμονική, η τρίτη αρχαιότερη στην Ελλάδα. Και τη ζητήσαμε και τελικά έμεινε αυτόνομη, ανεξάρτητη. Αυτόνομη ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Τώρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή, καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις.
Θα βρούμε τον τρόπο να λειτουργήσουμε. Δεν χρειάζεται να ανησυχούν οι μουσικοί ή δεν χρειάζεται να ανησυχεί ο κόσμος Καλαμάτας ότι δεν θα έχει παρουσία η φιλαμονική. Ό,τι έκανε θα το κάνει. Ενδεχομένως να μην έχουμε την ευελιξία που είχαμε πριν. Δηλαδή να αποφασίζει το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο για το τι πρέπει να κάνει, τι συναυλίες πρέπει να υλοποιήσει, τι δράσεις πρέπει να κάνει. Πρέπει πλέον όλα αυτά να περνούν μέσα από τη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημοτικής Επιτροπής που θα δημιουργηθεί, που έρχεται, που είναι η εξέλιξη της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Δημαρχιακής Επιτροπής. Πρέπει να περνάνε μέσα από εκεί. Οπότε θα υπάρχει μια δυσκολία. Γι' αυτό και εγώ πρότεινα στα παιδιά να πάρουν απόφαση, ενώ στα παιδιά στους μουσικούς Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, να πάρουν απόφαση και να διεκδικήσουν να μείνει ανεξάρτητη. Δεν έγινε. Θα βρούμε όμως τη λύση. Ο αθλητικός φορέας και αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Και εκεί θα βρούμε τρόπο. Αυτή τη στιγμή προβλέπεται ότι θα γίνουν τμήματα κάτω από το Δήμαρχο. Ναι. Τμήματα όμως που θα έχουν δική τους, να το πω έτσι, οικονομική αυτοτέλεια και οικονομική αυτοδυναμία, όχι. Θα τα προϋπολογίζει ο Γενικός Προϋπολογισμός. Αυτό ακριβώς. Θα τα υπολογίζει ο Γενικός Προϋπολογισμός. Θα έχουν όμως διοίκηση. Τι εννοώ. Μπορεί να καταργήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, μας δίνει το δικαίωμα όμως με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να δημιουργήσουμε μια γνωμοδοτική επιτροπή. Γνωμοδοτική επιτροπή για τον αθλητισμό, λοιπόν, γνωμοδοτική επιτροπή για τη φιλαμονική. Και οι δύο γνωμοδοτικές επιτροπές, οι αποφάσεις του. Θα τις αποδεχόμαστε 100% γι' αυτό δεσμεύουμε. Οπότε θα έχουν το δικαίωμα να σχεδιάζουν το μέλλον η επιτροπή αυτή, όπως γινόταν μέχρι σήμερα με το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν θα υπάρχει πρόεδρος με τη μορφή που ξέραμε πρόεδρος. Προεδρεύων της επιτροπής αυτής θα υπάρχει όμως. Οπότε θα βρούμε τα πατήματά μας. Είναι σημαντικό ότι έμεινε η Φάρης, πάρα πολύ χρήσιμο. Άλλωστε, αυτό το μοντέλο της Φάρης είναι ένα μοντέλο η οποία η υπουργός και ο πρώην υφυπουργός, ο κ. Γιατρομανολάκης, είχαν πει ότι είναι πρότυπο για όλη την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν το μοντέλο ήταν παράξενο να το καταργήσουν και δεν καταργήθηκε διότι έχει μέσα το ΔΠΘ Καλαμάτας, το οποίο έχει ανταποδοτικά έσοδα και όπου υπήρχε ΔΠΘ με ανταποδοτικά έσοδα ήταν το βήμα για να μην καταργηθεί. Η Φάρης λοιπόν δεν καταργήθηκε. Το πνευματικό κέντρο, επειδή είναι κληροδότημα, δεν καταργήθηκε. Μας καταργήθηκαν εν τέλει μόνο η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας, κρίμα. Θα έπρεπε η Δημοτική Φιλαρμονική να μείνει ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και ο αθλητικός φορέας που. Καλό ήταν και αυτό το ανεξάρτητο, αλλά με αυτό είναι πιο εύκολο να μπορέσουμε να το διοικήσουμε. Τα καταγράφω αυτά. Όμως έρχεται στην εξίσωση και η υπόθεση των συγχωνεύσεων των ΔΕΙΑ σε ένα άλλο Υπουργείο, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, με το οποίο έχετε συζητήσει αρκετά. Είχαμε και την δική σας παρέμβαση στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση της Ένωσης. Θα προχωρήσει αυτή άμεσα ή μπαίνει στον πάγο για λίγο? Ξέρετε, παραμένω, διατηρώ το δικαίωμα να είμαι πρόεδρος της ΔΕΙΑ, διότι αντιλαμβάνομαι απολύτως πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της. Ο ρόλος της κοινωνικά. Για να υποστηρίζει τη λειτουργία της πόλης, το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει αυτό να αντιλαμβανόμαστε. Θέλουμε άφθονο και ποιοτικό νερό για όλο τον κόσμο. Αλλά συγχρόνως η ΔΕΙΑ, επειδή έχει τη δυναμική αυτή, μπορεί να τραβήξει την πόλη μας μπροστά με ένα τεράστιο τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Παραπλήσιο ενός Δήμου, έτσι, αυτό θέλω. Βέβαια. Μεγαλύτερο ενός Δήμου σχεδόν. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό και εμείς μόλις μάθαμε για τις συγχωνεύσεις, αντιδράσαμε. Από την πρώτη στιγμή επικοινώνησα με τους Γενικούς Γραμματείς του αρμόδιου Υπουργείου και εξέφρασα τη δυσαρέσκειά μου για αυτό. Διότι όχι δεν θέλαμε να μας αρέσει η επαναστατική γυμναστική, απλά διότι καταλάβαμε ότι πόσο δυσκολία θα είναι την επόμενη μέρα να διοικηθεί όλο αυτό. Και τι εννοώ, σκεφτείτε λοιπόν να μας είχε γκρεμιστεί η δεξαμενή και να είχαμε διοίκηση που η διοίκηση να υπάρχει στην Αθήνα. Ποιοι θα πήραν τις αποφάσεις το καλοκαίρι όπως έγινε για να τρέξουμε τα πράγματα γρήγορα και να δώσουμε λύση. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πραγματικά δεν μπορούμε να έχουμε ΔΕΙΑ που να προκαλούν ελλείμματα. Και αυτό πρέπει να καλυφθεί. Το αντιλαμβάνομαι αυτό απολύτως. Τα ελλείμματα όμως αυτή τη στιγμή, τα εκατομμύρια ελλείμματα που έχουν δημιουργηθεί, ήταν λόγω του ενεργειακού κόστους. Η πολιτεία τι μας είχε πει? Είχε πει ότι θα διαθέσει 80 εκατομμύρια στους Δήμους, 20 εκατομμύρια το 2022 και 60 εκατομμύρια το 2023, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Δεν διέθεσε τίποτα από αυτά. Οπότε κληθήκαμε να διαχειριστούμε μόνοι μας. Και αυτό κάποιους Δήμους τους επιβάρυνε και δημιουργήθηκαν τεράστια χρέη. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν φταίει η ΔΕΙΑ, η εκάστοτε ΔΕΙΑ του Δήμου, φταίνε οι καταστάσεις. Αν υπάρχει κακοδιαχείριση, εκεί ναι, συμφωνούμε. Να. Αν υπάρχει κακοδιαχείριση, θα υπάρξει έλεγχος στην κακοδιαχείριση. Οπότε, το να πάμε να δημιουργήσουμε αυτή τη στιγμή ΔΕΙΑ σε επίπεδο περιφέρειας, 13 ΔΕΙΑ σε όλη την Ελλάδα, πώς θα είναι, και να υπάρχει μία σε επίπεδο περιφέρειας, είναι μη λειτουργικό. Πάμε να δούμε αν χρειάζεται να κάνουμε βήματα, να ρίξουμε και εμείς νερό στο κρασί μας, να κάνουμε βήματα ώστε να δημιουργήσουμε ΔΕΙΑ ανανομό. Να υποστηρίξουμε λοιπόν και άλλους Δήμους. Και την Κυπαρισσία και τη Μεσσίνη και άλλους Δήμους. Έχουμε τη δυνατότητα, έχουν και αυτές οι ΔΕΙΑ που ανέφερα ισχυρές υπηρεσίες. Η Χαλία έχει σύνδεσμο νερού και το ίδιο και η,
και η δυτική μάνη. Οπότε να δούμε πώς μπορούμε ένας να υποστηρίξει τον άλλο. Το καταλαβαίνουμε, το κατανοούμε αυτό. Δεν θέλουμε να μείνουμε μόνοι μας, επειδή η ΔΕΑ Καλαμάτας είναι ισχυρή. Η ΔΕΑ Καλαμάτας αυτή τη στιγμή έχει ταμιακό υπόλοιπο 10 εκατομμύρια κοντά. Είναι πάρα πολύ δυνατή και είναι μάλιστα χρήματα τα οποία συγκεντρώθηκαν, επιτρέψτε μου να πω, ένα μεγάλο μέρος από αυτό τα τελευταία χρόνια. Να, κρατάω αυτό και τις ορθές διαχείρισης, οπότε θα παγώσει αυτή τη διαδικασία. Ναι, συγχωρείτε, δεν απάντησα αυτό. Πραγματικά, μετά τις αντιδράσεις, ο Υπουργός, παρά το ότι ο κ. Σκυλακάκης και ο κ. Γραφάκος, ο Γενικός Γραμματέας, λέγανε θα τελειώσει τώρα, μέσα στις γιορτές, κάνει ένα βήμα πίσω και πρότειναν πλέον να ανοίξει ένας διάλογος. Αυτό ζητάμε κι εμείς. Να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Να εξηγήσουμε ότι δεν είναι τόσο απλή διαδικασία των συγχωνεύσεων. Δεν είναι νομικά πρόσωπα που τα παίρνουμε και τα βάζουμε μέσα. Και τα νομικά πρόσωπα, όπως είπαμε νωρίτερα, ήρθαν στους Δήμους. Ο περιφερειακός δρόμος να καθαρίζεται ήρθε στους Δήμους. Το επαρχιακό που λέμε δρόμο ήρθε στους Δήμους χωρίς να έρθουν έσοδα. Αυτά όλα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Οι συγχωνεύσεις όμως των ΔΕΑ είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο που χρειάζεται να γίνει διάλογος και να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Επαναλαμβάνω ότι σε επίπεδο νόμου μπορεί να τρέξει ένα τέτοιο. Μπορεί να λειτουργήσει. Πάμε λίγο να δούμε πώς θα λειτουργήσει ο Δήμος. Γιατί προφανώς πρέπει να γίνουν και κάποιες αλλαγές. Είχατε πει πρόσφατα για αλλαγές στο διοικητικό μηχανισμό. Προχωρούν αυτές? Έχετε σκεφτεί το νέο μοντέλο λειτουργίας του Δήμου? Ναι. Το νέο μοντέλο της διοίκησης του Δήμου είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και προφανώς θα αρχίσουμε να το ξεδιπλώνουμε μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας. Ξέρετε, μέχρι την 1η-1η του 2024 δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε καμία απολύτως μετακίνηση. Ούτε καν αναθέσεις, ούτε καν προσλήψεις, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Παρά μόνο για τα ανταποδοτικά. Από εκεί και μετά λοιπόν θα παρουσιάσουμε. Ναι, πρέπει ο Δήμος Καλαμάτας να τρέξει στη νέα εποχή. Να γίνει πιο ευέλικτος, να ενσωματώσει αναγκαστικά και τον αθλητισμό, μια και έρθει στο Δήμο Καλαμάτας, να ενσωματώσει τη φιλαμονική, να γίνει πιο γρήγορος και πιο αποτελεσματικός, να ενσωματώσουμε μέσα υποχρεωτικά ως διεύθυνση την κλιματική αλλαγή. Άλλωστε, η Καλαμάτα είναι μία από τις 100 πόλεις. Καλαμάτα Go Zero. Πρέπει αυτό να κυριαρχήσει ως σύνθημα για την πόλη μας και να μπορέσουμε να φέρουμε πιο γρήγορο αποτέλεσμα. Και βέβαια, μέσα σε όλες αυτές τις αλλαγές θα συμπαρασύρει και τις ανάλογες αντιδημαρχίες που θα δημιουργηθούν την επόμενη μέρα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πλέον υπάρχει αξιολόγηση σε κάθε βήμα που κάνουμε. Πρέπει να μας αξιολογούν συνεχώς. Άρα θα βάλετε ένα πύχη αξιολόγησης. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή και στα πρόσωπα θα το δούμε αυτό να συμβαίνει. Θα δούμε δηλαδή πλέον ο καθένας να έχει, να το πω, ένα βαθμό στη βάση της επίτευξης των δικών του αντικειμενικών. Θα υπάρχει στοχοθεσία. Όπως για το Δήμο Καλαμάτας υπάρχει στοχοθεσία σε 10 διαφορετικούς τομείς και πρέπει να απολογείται στην πολιτεία και στα αρμόδια υπουργεία. Θα υπάρχει στοχοθεσία και για τον κάθε αντιδήμαρχο. Ο κάθε αντιδήμαρχος την ημέρα που θα αναλάβει θα πάρει από μένα ένα φάκελο. Αυτός ο φάκελος θα περιλαμβάνει μια ενημέρωση από τη διεύθυνση την ίδια, ποιες είναι οι προοπτικές, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε διεύθυνση και μαζί θα βάλουμε στόχους. Στόχους που θα αξιολογείται συνεχώς. Όλοι πρέπει να αξιολογούμαστε. Γι' αυτό και η θητεία των αντιδημάρχων θα είναι πάντα για ένα έτος. Και αν χρειάζεται, θα γίνεται ανανέωση. Αν πρέπει να γίνεται ανανέωση, θα γίνεται ανανέωση. Πάντα ανάλογα με τα αποτελέσματα που φέρνει ο καθένας. Εδώ δεν είμαστε για να είμαστε δήμαρχοι ή αντιδήμαρχοι, είμαστε για να προσφέρουμε. Διότι η αυτοδιοίκηση είναι προσφορά. Και πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί. Με έργο στην πράξη. Μόνο έτσι προχωράμε. Αυτό είναι και ένα μήνυμα. Έχουν ακουστεί τίποτα γκρίνια, θέλω να το πω έτσι. Έχει ακουστεί καμία γκρίνια. Δεν έχω συζητήσει τίποτα. Δεν έχω συζητήσει με κανένα συνεργάτη μου. Ποτέ κανείς δεν ήρθε στο γραφείο μου να μου πει θέλω αυτή τη θέση. Κανείς. Πρέπει να το πω αυτό. Κανείς. Τώρα, αυτές τις μέρες που μιλάμε και μάλιστα σήμερα παρέλαβα αρκετούς φακέλους, έρχονται οι συνεργάτες μου και μου φέρουν προτάσεις, μου καταθέτουν προτάσεις σε κλειστό φάκελο. Με τις δικές τους ιδέες, με τις προτάσεις για το Δήμο, με πόσο χρόνο μπορεί να διαθέσει το Δήμο, είναι σημαντικό κριτήριο αυτό. Δεν είναι δυνατόν να είναι κάποιος αντιδήμαρχος και να μην αφιερώνεται σχεδόν ολοκληρωτικά στο Δήμο Καλαμάτας. Πρέπει να αφιερώνεται ολοκληρωτικά. Διαφορετικά υπάρχουν και άλλα πρόσωπα και άλλες θέσεις, οι οποίες μπορεί να διαθέσει λιγότερο χρόνο. Και θα διαβάσω όλους αυτούς τους φακέλους με τους συνεργάτες μου, θα δω τι ζητά ο καθένας. Είναι μια επικοινωνία μεταξύ εμένα και του συνεργάτη μου, καθαρά. Κανείς άλλος δεν εμπλέκεται σε όλο αυτό. Και σύμφωνα με αυτά, θα σας καλέσω, θα μιλήσουμε και θα κρίνουμε τις ανακοινώσεις των θέσεων. Θα τρέξουμε πολύ γρήγορα, να ξέρετε. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου θα έχουν ανακοινωθεί τα πάντα. Θα έχουμε εκλέξει Προεδρείο, θα έχουμε εκλέξει Επιτροπές, θα έχουμε ανακοινώσει τα νομικά πρόσωπα και τα διοικητικά συμβούλια και θα έχουμε ανακοινώσει και αντιδημαρχίες. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου θα έχουμε ανακοινώσει τα πάντα. Ο Δήμος Καλαμάτας θα μπει σε δουλειά. Δεν θα χάσουμε καθόλου χρόνο. Το κρατάω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πάμε να δούμε λίγο την επόμενη πρόκληση που μπαίνει και στο δικό σας πεδίο. Είναι αυτή της ΠΕΔ, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Δηλώσατε την πρόθεσή σας να διεκδικήσετε την Προεδρία. Τι επιθυμείτε, να το πω έτσι, να κάνετε με την ΠΕΔ? Κύριε Γαλλόπουλε, είμαι αρκετά χρόνια στην ΠΕΔ και
ως μέλος της Γενικής Συνέλευσης, αλλά και τώρα τα 4 χρόνια και 4 μήνες ως αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχω διαπιστώσει και γνωρίζω ότι η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Μπορεί να πραγματοποιήσει πάρα πολλές δράσεις, κυρίως έρευνα, μελέτη, προβολή. Είναι δυνατόν να μην έχουμε ως ΠΕΔ ένα γραφείο τουριστικής προβολής? Σε συνεργασία πάντα με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Προφανώς δεν καπηλώνουμε την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Άλλωστε με τον Περιφερειάρχη είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Σε συνεργασία λοιπόν, Περιφέρεια και ΠΕΔ, να μπορέσουμε να προβάλλουμε την περιοχή μας. Άλλωστε, ίδιους σκοπούς δεν υπηρετούμε όλοι. Είναι πάρα πολλά οι αναπτυξιακές προοπτικές που έχουμε οι Δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και είναι και πάρα πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Mm-hmm. Προβλήματα όσον αφορά τα απορρίμματα, τη διαχείριση των απορριμμάτων, που έχει μπει σε σειρά βέβαια, αλλά πρέπει να βρούμε τρόπους να μειώσουμε το κόστος μέσα από διαχειρήσεις κοινές που θα κάνουμε, να τρέξουν γρήγορα οι σταθμοί μεταφόρτωσης. Έχουμε ζητήματα που αφορά την αγροτική οδοπία. Χιλιόμετρα, εκατοντάδες χιλιόμετρα αγροτική οδοπία. Πρέπει να διεκδικήσουμε παραπάνω πόρους για την αγροτική οδοπία. Έχουμε την προστασία των φυσικών πόρων, που πρέπει να τα βάλουμε σε προτεραιότητα, τα νερά που είπαμε νωρίτερα, αλλά και οτιδήποτε άλλο. Την προστασία, την αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών που κινδυνεύουν. Και όλα αυτά μπορούμε να τα πραγματοποιήσουμε μέσα από μια διοίκηση και μια έτσι κατεύθυνση και κοινή διεκδίκηση και επεξεργασία των προβλημάτων. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Για το λόγο αυτό, έχω την όρεξη, έχω την εμπειρία. Δέχτηκα, αν θέλετε, και προτροπές από συναδέλφους μου δημάρχους που έχουν εκλεγεί, και παλιούς αλλά και νέους. Και έτσι αποφάσισα να δηλώσω ότι είμαι εδώ να διεκδικήσω την επόμενη μέρα την προεδρία της ΠΕΔ και βέβαια να κριθώ από τους συναδέλφους. Την όρεξη πάντως την έχουμε. Θεωρώ την εμπειρία την έχουμε αποκτήσει. Είμαστε από ένα Δήμο ο οποίος έχει το πλεονέκτημα να έχει πολύ ικανά στελέχη και έτσι μπορούμε να τρέξουμε τα ζητήματα. Μπορούν να γίνουν πάρα πολλοί λοιπόν ενημερωτικές ημερίδες και θέλω την παρουσία των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε κάθε έκθεση, σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε αναπτυξιακό πρόγραμμα. Άρα θα δούμε πιο εξωτροφή τη δράση, εφόσον. Και βέβαια, με συγχωρείτε, και με κοινές διεκδικήσεις ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Το είδαμε. Άρα μπορεί να τρέξει αυτό από την Περιφέρεια. Βεβαίως. Είναι εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκεί. Και υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Κυρίως, επαναλαμβάνω, σε επίπεδο μελέτης και έρευνας. Πολύ κρίσιμο. Γιατί όταν έχεις μελέτες και έχεις ολοκληρώσει και έρευνες, μπορεί να διεκδικήσεις χρηματοδοτήσεις και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Θα κριθείτε όμως από τους συναδέλφους σας. Το μήνυμά σας προς τους συναδέλφους σας αυτοδιοικητικούς. Νομίζω όλοι με γνωρίζουν. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση μεταξύ μας. Το μήνυμα το δικό μου είναι ξεκάθαρο ότι εγώ είμαι εδώ για να διεκδικήσω, για να προσφέρω όσο περισσότερο μπορώ για όλους τους Δήμους. Δεν μπαίνω μπροστά για να υποστηρίξω τα συμφέροντα του δικού μου του Δήμου. Επαναλαμβάνω, οι αναπτυξιακές προοπτικές είναι κοινές για όλους και τα προβλήματα που αντιμετωπίσουμε είναι κοινά. Θα εργαστώ όπως πρέπει για να φέρουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για όλους. Πώς φαντάζεστε τον ρόλο των Δήμων και το λέω αυτό και την αυτοδιοίκηση γενικά? Γιατί μέχρι πριν από λίγο καιρό συζητούσαμε για το θέμα της απλής αναλογικής, ξεπεράστηκε αυτό, είμαστε σε μια άλλη διαδικασία. Οικονομικά έχουν τους πόρους που πρέπει. Και πώς θα ανταπεξέλθουν μέσα σε τόσο κρίσιμες δυσκολίες? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με τα οικονομικά. Γνωρίζουμε ότι τελευταία δεκαετία συνεχώς μειώνονται η ΚΑΠ και η ΣΑΤΑ. Ευτυχώς υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία και διεκδικούμε μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Εντάξει, οι πολίτες δυσκολεύονται και αυτοί, αυξήσεις δεν μπορούμε να κάνουμε. Είναι αυτονόητο αυτό. Ο Δήμος Καλαμάτας 17 χρόνια δεν έχει κάνει καμία αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυξήσεις για να έχουμε πλέον έσοδα. Περιμένουμε ότι οι υποσχέσεις που είχαν δοθεί και δίνονται ανά τα 7 χρονικά διαστήματα ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη αυτοτέλεια οικονομική στους Δήμους να γίνουν πράξη. Τώρα, παραδείγματος χάρη, είδαμε ότι τις προηγούμενες μέρες έγινε μια πολύ σημαντική αύξηση στους ΚΑΠ των Δήμων. Όλοι οι Δήμοι πήραν πλέον χρηματοδοτήσεις, κάποιοι Δήμοι πήραν και 40% σε σχέση με αυτό που παίρνουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Δήμος Καλαμάτας δεν πήρε καθόλου χρήματα. Και δεν θα πάρει καθόλου χρήματα. Δεν θα πάρει καθόλου χρήματα γιατί άλλαξε το ποσοστό που υπολογίζουμε τους ΚΑΠ. Πάει με τον πληθυσμό που είχε πλεονέκτημα ο Δήμος Καλαμάτας, αλλά και με την έκταση που έχει μειονέκτημα ο Δήμος Καλαμάτας, γιατί δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Είναι πιο δίκαιο όμως. Και εγώ πρέπει να το πω είναι πιο δίκαιο, γιατί πρέπει οι μικροί Δήμοι που έχουν πολύ μεγάλο οδικό δίκτυο, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να υποστηρίζουν τις ανάγκες τους. Δικαιοσύνη θέλουμε εμείς. Με δικαιοσύνη να μοιραστεί η πίτα για όλους για να μπορέσουμε όλοι να λειτουργήσουμε. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι πρέπει όλοι να υπάρχουμε. Είναι σημαντικό εμείς να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν αναπτύσσεται δίπλα μας η Μεσίνη ή ο Δήμος Δυτικής Μάνης, ανεβαίνει και η Καλαμάτα. Και όταν ανεβαίνει η Καλαμάτα, συμπαρασύρει και τους άλλους μαζί της. Κατά όλα αυτά, πάμε λίγο στο Δήμο Καλαμάτας. Με τα έργα, τι δεν πήγε καλά? Είχαμε κάποιες καθυστερήσεις. Και σας κατηγόρησε αρκετές φορές η αντιπολίτευση γι' αυτό.
Κοιτάξτε, είχαμε αρκετές καθυστερήσεις. Είχαμε όμως και πολύ κρίσιμες, δύσκολες καταστάσεις. Δεν προλάβαμε να αναλάβουμε 4 μήνες και προκλήθηκε αυτή η πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, η οποία σταμάτησε να λειτουργούν τα πάντα. Για 1 χρόνο, 2 χρόνια δεν λειτουργούσε τίποτα. Δεν βρίσκαμε άνθρωπο να πούμε καλημέρα και καληνύχτα στο Δημαρχείο μερικές μέρες, γιατί ήταν με ειδικές άδειες. Όλοι με τηλεεργασία, πώς θα δουλέψουν στα έργα. Δεν γίνεται να δουλέψουμε τηλεεργασία στα έργα. Με φυσική παρουσία γίνονται έργα. Θέλω να πω λοιπόν ότι αντιμετωπίσαμε προβλήματα. Μετά ήρθε και η ενεργειακή κρίση. Αυτή έδωσε το δικαίωμα στους εργολάβους να πάρουν 6 μήνες παράταση. Πήρανε σχεδόν το 95% των εργολάβων. Δεν τα λέω όμως για δικαιολογίες. Ναι. Υπήρξαν προβλήματα. Και εμείς χρειαζόταν να μάθουμε να τρέχουμε πιο γρήγορα τις καταστάσεις. Βρήκαμε τους ρυθμούς μας. Βάλαμε αυστηρά κριτήρια πλέον. Δηλαδή, τα νέα έργα που έρχονται στο Δήμο Καλαμάτας είναι και με αξιολόγηση. Δεν είναι μόνο με την οικονομικότερη προσφορά. Δεν πρέπει να προχωράμε με την οικονομικότερη προσφορά. Άλλαξαν και τα δεδομένα και θεωρώ από εδώ και πέρα να τρέξουν γρήγορα. Αυτά κριθήκαν άλλωστε. Ναι, ο κόσμος έκρινε. Ο κόσμος έκρινε. Απλά πώς θα επιτευχθεί η ταχύτητα στην υλοποίηση των έργων. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το κέντρο στην πλατεία 23 Μαρτίου. Βλέπουμε τη μεγάλη αναστάτωση που επικρατεί. Μπορεί οι ρυθμοί να είναι καλοί. Αυτό θέλω να πω. Μην καθυστερήσει κάτι τέτοιο, γιατί καταλαβαίνετε και εσείς τι θα σηματοδοτήσει. Θυμόμαστε την Αγνωσταρά και άλλα πολλά, τέλος πάντων. Ναι. Αυτή η εταιρεία που λέτε είναι πάρα πολύ καλή και ήρθε η ίδια η εταιρεία αυτή να αποδείξει ότι όταν η εταιρεία είναι σοβαρή και θέλει, έχει την οικονομική επιφάνεια και έχει και στόχους να τελειώσει γρήγορα τα έργα, τη μπορεί να τα τελειώσει. Γιατί εμείς είμαστε δίπλα. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι σίγουρο ότι χρειάζεται να υπάρχουν 2 αντιδήμαρχοι πάνω στην τεχνική υπηρεσία. Και να υποστηρίζει ο ένας να συντονίζει την καθημερινότητα, ο ένας να συντονίζει τα έργα. Αν θέλετε, και το λέω και τώρα, ακόμα και στη ΔΕΙΑ. Έχω σκοπό στη ΔΕΙΑ να έχω πρόεδρο και αντιπρόεδρο που θα έχουν ουσιαστικά την ίδια θέση και ο ένας ασχολείται με τα έργα μόνο, τα πάρα πολλά έργα που έχει ΔΕΙΑ, και άλλος ασχολείται με την καθημερινότητα. Είναι αυτές τις θέσεις τις οποίες θα τις προωθήσουμε, θα τις προβάλλουμε και θα, όπως είπα, θα υπάρχει αξιολόγηση για άλλους. Δεν πήγαμε καλά. Θα αλλάξει. Δεν πιάσαμε τους στόχους. Θα έρθει κάποιος άλλος που ενδεχομένως μπορεί να τους πιάσει. Έτσι θα κινηθούμε. Άρα είναι και θέμα προσώπων, έτσι όπως με το λέτε. Είναι και θέμα προσώπων, σίγουρα είναι και θέμα καταστάσεων. Φαντάζομαι ότι δεν θα ζήσουμε πάλι τις καταστάσεις που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, 21, 22, 23. Φαντάζομαι ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Επειδή έχουμε μπροστά μας κι άλλα, έχουμε στρατηγικές αναπλάσεις, για παράδειγμα, που θα μπουν στην εξίσωση, θα αλλάξουν πολύ, θα έλεγε κανείς, την φυσιογνωμία μια σειρά από βασικούς δρόμους μέσα και οδικές αρτηρίες στην πόλη. Πώς σκέπτεστε να λειτουργήσει η πόλη, γιατί το κρίσιμο θέμα, το έχετε αναφέρει πάρα πολλές φορές εσείς, είναι το θέμα της στάθμευσης. Αγωνιούμε, δεν βρίσκουμε. Πώς όλα αυτά θα συντονιστούν και με ποιον τρόπο θα βρεθεί. Κυκλοφοριακή μελέτη, ακούμε, δεν την έχουμε δει. Είναι γεγονός ότι το θέμα της στάθμευσης είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Κάθε πόλη που αναπτύσσεται έτσι, με πολύ γρήγορους ρυθμούς αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Στην παραλία καταφέραμε και το αντιμετωπίσαμε. Υπήρχαν οι χώροι. Δημιουργήσαμε τους τρεις μεγάλους χώρους στάθμευσης και η παραλία το καλοκαίρι ανακουφίστηκε με αυτές τις 500 περίπου θέσεις που διαθέσαμε μαζί με τη χερσαία ζώνη του λιμένα. Στο κέντρο της Καλαμάτας είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Δεν υπάρχουν εκτάσεις αυτή τη στιγμή οι οποίες θα μπορείς εύκολα να τις αξιοποιήσεις για να μπορέσεις να δημιουργήσεις υπόγεια πάρκινγκ ή υπέργεια πάρκινγκ και πρέπει να βρούμε λύσεις. Σκεφτόμαστε διάφορα. Έχω κάνει μία επίσκεψη, θα σας κρύβω. Και στον πρόεδρο του Δανείου Παρακαταθηκών για να συζητήσει το ενδεχόμενο να μπορεί ο Δήμος Καλαμάτας να πάρει ένα δάνειο για να μπορέσει να φτιάξει ένα υπόγειο και υπέργειο πάρκινγκ. Ήταν θετικός ο πρόεδρος, αλλά πρέπει να βρεθούν οι κατάλληλοι χώροι. Στη διαδικασία για να μπορέσουμε να δώσουμε μια γρήγορη λύση, μισθώνοντας ό,τι οικόπεδο διαθέσιμο υπήρχε μέσα στο κέντρο της Καλαμάτας, δεν πήγαμε καλά. Δεν πήγαμε καλά. Έγινε διαδικασία αυτή μια φορά. Το τίμημα που είχαν βάλει οι υπηρεσίες ήταν χαμηλό. Οι πολίτες. Σκέφτηκαν ότι για τόσα λίγα χρήματα, γιατί να το δώσω το οικόπεδό μου, ας το έχει ο κόσμος ελεύθερα ή ας το έχω εγώ μόνο. Θα την επαναλάβουμε τη διαδικασία και θα αυξήσουμε το τίμημα για να μπορέσουμε να βρούμε. Να μισθώσουμε όσους περισσότερους χώρους μπορούμε, γιατί έχουν καταργηθεί πάρα πολύ. Καταργήθηκε η πλατεία Παπαντής, πλατεία 23 Μαρτίου. Πάρα πολλοί χώροι. Βέβαια, για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της πλατείας 23 Μαρτίου, έχουμε δώσει δωρεάν το χώρο στάθμευσης στο βόρειο πάρκινγκ αυτή τη στιγμή. Αλλά και πάλι, θέσεις λείπουν. Πρέπει λοιπόν να βρούμε λύσεις. Αναζητούμε χώρους. Δεν είναι τόσο εύκολο όπως ήταν στην παραλία που είχαμε τους 3 μεγάλους χώρους και πήραμε αποφάσεις, τους διανοίξαμε, γκρεμίσαμε ό,τι είχε μέσα και τους φτιάξαμε. Κυκλοφοριακή μελέτη θα δούμε. Κυκλοφοριακή μελέτη, έχει φτάσει ο καιρός να τη δούμε. Την κυκλοφοριακή μελέτη και να τρέξει και να υλοποιηθεί είναι υποχρέωση. Άλλωστε, έχουμε ήδη αναθέσει τη μελέτη στάθμευσης. Γίνει ανάθεση μελέτη στάθμευσης που μας έχουν παρουσιάσει την πρώτη φάση αυτών.
να επεκταθεί η ελεγχόμενη στάθμευση στην πόλη και να δοθεί και δυνατότητα σε πολίτες που μένουν στο κέντρο της Καλαμάτας να έχουν θέση να σταθμεύουν στον δρόμο αυτόν. Παραδείγματος χάρη, λέμε ότι στην ελεγχόμενη στάθμευση θα βγουν και δρόμοι όπως είναι η Ανακροσταρέα, Αριστοδήμου. Αυτοί που μένουν σε αυτές τις περιοχές και αποδεικνύουν ότι μένουν εκεί, επειδή θα είναι προσωποποιημένοι στην πινακίδα, να μπορούν να σταθμεύουν στους δρόμους δωρεάν οι πολίτες. Και να επεκτείνουμε τους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης για να μπορέσουν να. Ο κόσμος να έρχεται, να μένει πολύ, να φεύγει, να κυλάει, να υπάρχει έτσι μια ροή στο εμπορικό κέντρο της Καλαμάτας. Και βέβαια μπορούμε να αξιοποιήσουμε και άλλες δυνατότητες. Πώς κάναμε αυτή τη στιγμή και χρηματοδοτήσαμε από πέρυσι, ξεκίνησε τη γραμμή 8 με την Ανατολική Πόλη. Έτσι λοιπόν είμαστε και πρέπει να έρθουμε σε εννόηση με το αστικό κτέλ, να μπορέσουμε να ενώσουμε το πάρκινγκ στην αγορά. Ένα ακόμα χώρο στάθμευσης που θα πρέπει να βρούμε στη νέα είσοδο, ώστε να γίνεται μια γραμμή και να φέρνει τον κόσμο μέσα να μπορούν οι επισκέπτες να πηγαίνουν εκεί να σταθμεύουν και να κατεβαίνουν στο κέντρο της Καλαμάτας. Μόνο έτσι θα διαχειριστούμε σε αυτή τη φάση. Ο στόχος ο μεγάλος όμως είναι και πρέπει να είναι το να δημιουργήσουμε έναν υπόγειο μεγάλο πάρκινγκ ή υπέργειο, ό,τι χρειάζεται για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Γιατί η Καλαμάτα προφανώς τα επόμενα χρόνια θα αντιμετωπίσει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, αν δεν δώσουμε λύση. Το κρατάω αυτό. Υπάρχει σχεδιασμός γενικά, αλλά δεν είδαμε τίποτα και πολύ κουβέντα. Υπήρξε για το παραλιακό μέτωπο. Ενώ για την ανάπλαση, για το σχεδιασμό, για τη φιλοσοφία που θέλετε. Υπάρχει μια πρόταση από πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Κοιτάξτε, για το παραλιακό μέτωπο έχουμε έτοιμο ένα αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών που περιλαμβάνει όλη την περιοχή από τη Μαντίνια μέχρι και το λιμάνι εδώ στα καύσιμα που είναι, μετά τον Κορδία. Το σταματήσαμε αυτό, διότι προέκυψε η συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα. Η Παγκόσμια Τράπεζα, λοιπόν, ήρθε πέρυσι, έχει περάσει ένας χρόνος περίπου τώρα, έχει να αναλάβει συνεργάτες, ήρθε και πάλι και πρόσφατα ήταν εδώ, έγινε μια έτσι, συζήτηση διευρυμένη και έχει αναλάβει η Παγκόσμια Τράπεζα, χωρίς να έχουμε κανένα κόστος για το Δήμο Καλαμάτας, πρέπει να το αναφέρουμε. Έχει αναλάβει αυτή τη στιγμή να αναλύσει δύο περιοχές στο παραλιακό μέτωπο και να δώσει τις κατευθύνσεις για όλο το παραλιακό μέτωπο. Όλα αυτά μόλις θα παραλάβουμε, που θα τα παραλάβουμε το επόμενο διάστημα, μέσα στον επόμενο μήνα, Ιανουάριο-Φεβρουάριο, θα παραλάβουμε αυτά όλα. Όταν τα παραλάβουμε όλα αυτά, θα είναι η βάση για να ξεκινήσει ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Να δούμε τελικά πώς θέλουμε την παραλία μας συνολικά. Έχει ανοίξει ο διάλογος γι' αυτό. Αυτοί είναι σχεδιασμοί οι οποίοι προφανώς έχουν βάθος χρόνων. Δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Θα πάρουμε όλα αυτά τα στοιχεία και όλο το αρχιτεκτονικό διαγωνισμό όπως έχει στηθεί για να μπορέσουμε να το ανοίξουμε και να έρθουν όλοι αυτοί οι μελετητές που θα συμμετέχουν σε όλο αυτό με βραβεία για τους μελετητές, σημαντικά βραβεία, για να μπορέσουν χρηματικά εννοώ, για να μπορέσουν να μας καταθέσουν προτάσεις και εμείς να πατήσουμε πάνω εκεί και να δούμε πώς οραματιζόμαστε και πώς θέλουμε το παραλιακό μας μέτωπο την επόμενη μέρα. Παραδείγματος χάρη, μέσα στον προϋπολογισμό του Λιμενικού Ταμείου έχουμε βάλει την αισθητική, την ενιαία οπτική για τις ομπρέλες και ό,τι θα είναι στη Χρυσιά Ζώνη του Λιμένα. Αυτό θα είναι ο στόχος. Θα κάνουμε ένα διαγωνισμό, ένα σχεδιασμό για όλα αυτά, αρχιτεκτονικό, ώστε να κάνουμε πρόταση για μια ενιαία αισθητική για όλες τις ομπρέλες και ανθρωποζωκαθίσματα που είναι στη Χερσαία Ζώνη του Λιμένα και θα δώσουμε ένα βάθος χρόνου κάποια χρόνια. Προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε όλους να τα αλλάξουν από μια μέρα στην άλλη. Όμως 2-3 χρόνια μετά να έχει μια εικόνα όλο το παραλιακό μας μέτωπο. Αφήνω αυτό και έρχομαι σε κάτι που σίγουρα θα μπορούσατε να είχατε κάνει βήματα. Θα μου το πείτε εσείς. Διάνοιξη Κρήτης, πολυδομική αναφορά πλέον της Καλαμάτας, είτε προς τα δυτικά είτε προς τα ανατολικά. Να το δούμε λίγο αυτό. Τι δεν πήγε καλά εδώ? Αν ήξερα ότι θα καθυστερήσουμε τόσο πολύ, θα είχαμε πάρει άλλες αποφάσεις για άλλα μέτρα. Η Διάνοιξη Κρήτης ήταν από τα πρώτα βήματα που κάναμε. Δεν πίστευα ποτέ ότι από το Μάρτιο του 20 που ξεκινήσαμε τη διαδικασία, που το ανοίξαμε, αν θέλετε από το 21. Μετά που επισουσίασαν ο διαγωνισμός, θα έχουμε αυτές τις προσφυγές από εταιρεία σε εταιρεία, από μελετητές σε μελετητές και τα έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ. Έχουμε σκεφτεί πάρα πολύ το να το πάρουμε πίσω όλο αυτό και να ζητήσουμε χρηματοδοτήσεις και δάνειο προφανώς, γιατί ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Όταν εμείς πάμε να διανοίξουμε την Κρήτη, θα πληρώσουμε τα χρήματα για τη διάνοιξη, θα πρέπει να αποζημιώσουμε και όλους όσους έχουν περιουσίες εκεί. Μετρητά εμείς και μετά εμείς θα πρέπει να πάρουμε τα χρήματα λόγω της υπεραξίας που βγήκαν προς τον δρόμο σε 100 δόσεις. Ό,τι έγινε με τη Βουλγαροκτώνου. Η Βουλγαροκτώνου αυτή τη στιγμή πήραμε το δάνειο από το Δανείο και Παρακαταθήκων, καταβάλαμε 1.050.000 και τα χρήματα, τις 800.000 πρέπει αυτοί που έχουν τις ιδιοκτησίες να καταβάλουν στο Δήμο Καλαμάτας, έχουν δικαίωμα να καταβάλουν σε 100 δόσεις. Καταλάβατε, εμείς μετρητά και τα εισπράττουμε σε 100 δόσεις. Αυτό λοιπόν δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία.
Πρέπει να έχεις δηλαδή χρηματοδοτήσεις για να μπορείς να τρέξεις. Θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει. Θα έπρεπε να το έχουμε κάνει. Δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη δυσκολία και τόσο μεγάλη αντιπαράθεση. Έχουμε φτάσει στο τέρμα. Ή θα τελειώσει, ή θα το αναβάλουμε και θα τρέξουμε διαφορετικά με κάποιο άλλο τρόπο να τη διανοίξουμε. Μέσα στην πενταετία μας, εμείς θα τη διανοίξουμε την Κρήτη. Το κρατάω αυτό. Για το κομμάτι που έχει να κάνει με την Δυτική Παραλία, είχαμε ακούσει πολλά. Ότι θα μπορούσε να αναπτυχθεί ο χώρος. Μάλιστα, είχαμε δει και μελέτες στο τμήμα που τελειώνει από τον Έδοντα έως και τον Κορδία. Όλα αυτά. Όλα αυτά έχουμε συζητήσει και με τους ιδιοκτήτες των υπηρεσιών. Έχουμε σκεφτεί ότι πρέπει το επόμενο βήμα, που θα είναι και γρήγορο, να ξεκινήσουμε την πολλοδόμηση και πράξη εφαρμογής του τμήματος από την Πλαστήρα και προς τη θάλασσα. Mm-hmm. Το οποίο είναι και μικρό, είναι εύκολο. Θα το τρέξουμε το επόμενο διάστημα, όπως και άλλα κομμάτια που θα βάλουμε σε προτεραιότητα και από την Κρήτη, που είναι αυτή τη στιγμή, μέχρι τη Λακωνική, και αυτό πρέπει να το εντάξουμε μέσα. Και αυτή είναι μια περιοχή. Αν δεν δώσουμε τη δυνατότητα να ανασάνει η πόλη, δεν θα μπορέσει να έρθει η ανάπτυξη. Είδατε τι έγινε, μόλις αναλάβαμε, βρήκαμε τα πυκνοδομημένα της Ανατολικής πόλης. Το λύσαμε. Έγιναν επενδύσεις εκεί, γίνονται ακίνητα, γίνανε αγοροπολισίες. Αναθέσαμε το 2020 να μας κάνουν σε μελετητές, το 2021 να μας κάνουν τις μελέτες για τις χωρικές μεταβολές, για την Κηπούπολη. Ολοκληρώθηκε η Κηπούπολη. Έγινε η κατάθεση στο κτηματολόγιο. Βγήκε ο ανάλογος, η περίληψη που χρειαζόταν από τους νομικούς του Δήμου. Ανέθεσα στην νομικό του Δήμου την κυρία Δημοπούλου και ασχολήθηκε μόνο με αυτό για περίπου 3 μήνες και το ολοκλήρωσε. Αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί πάρα πολλά ΚΑΕΚ και ακίνητα που είναι εκεί και πλέον πολύ σύντομα, όπως θα δεν έχουν προβλήματα, θα τρέξουν για να βγουν οι αδειοδοτήσεις για να ξεκινήσει η διαδικασία της πολλοδόμησης. Μάλιστα, θα καλέσω το επόμενο διάστημα και τους ιδιοκτήτες, όπως το είχαμε κάνει και πριν από κάποιους μήνες, να τους ενημερώσουμε πού βρισκόμαστε. Πρέπει να κάνουμε τέτοιες κινήσεις, να ανοίξουμε την πόλη μας. Αν δεν ανοίξουμε την πόλη μας, δεν θα μπορέσουν να υπάρξουν επενδύσεις εδώ και βέβαια να βρεθούν και περισσότερα σπίτια, γιατί πλέον βλέπουμε τι πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και οι φοιτητές που ζουν εδώ, αλλά και επειδή η Καλαμάτα αναπτύσσεται και ο τουρισμός που δεν βρίσκει πάρα πολλά δωμάτια. Νωρίτερα λέγαμε για τις υποδομές. Θα πάω στο αντιπλημμυρικό πρώτα και μετά θα έρθω στην ήρδευση, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Αντιπλημμυρικό, είχατε πρόσφατα μία συνάντηση και μία συζήτηση, μία ενημέρωση με τους φορείς της περιοχής. Υπό ποιο καθεστώς έγινε αυτό? Ήταν ενημέρωση γιατί ξέρουμε κάτι, δεν ξέρουμε κάτι? Κοιτάξτε, εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει. Τα έχουμε πει τόσες φορές. Έχουμε συζητήσει τόσες φορές για το αντιπλημμυρικό και οτιδήποτε είναι στο φως δημοσιότητας το ξέρουμε, το έχουμε αναλύσει. Έχω δώσει τα έγγραφα αυτά όλα στους μελετητές του Δήμου Καλαμάτας. Έχουν ασχοληθεί, μου έχουν καταθέσει προτάσεις. Υπήρξε η εξέλιξη μετά την άρνηση του Δημοτικού Συμβουλίου, άρνηση για γνωμοδότηση και την άρνηση του για γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ήρθε το Υπουργείο και αποφάσισε το Υπουργείο ότι αυτό το έργο είναι απαραίτητο για την πόλη μας και αποφάσισε ότι πρέπει να γίνει. Έδωσε έγκριση στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δηλαδή τι, ότι η πρόταση που έχουν καταθέσει με τη σύραγγα ώστε να μαζέψουμε τα νερά από το Ελαφογκρέμι, από τη Γράφκο, από τη Δράκου, όλα αυτά τα ρέματα τα επικίνδυνα και να τα οδηγήσουν στο Νέδοντα και από την άλλη μεριά, από την Παναγίτσα και το Βέλιορα και αυτά να τα οδηγήσουν στο Νέδοντα και να γίνει εκβάθεση και διαπλάτηση του Νέδοντα. Αυτή είναι η μόνη λύση. Αυτό είναι το μόνο ρεαλιστικό σενάριο. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί τώρα. Αυτό είπε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και έχουμε φτάσει στο σημείο που πρέπει να γίνουν οι οριστικές μελέτες, δηλαδή η οριστική οριοθέτηση και η οριστική μελέτη για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Μου ζήτησε λοιπόν ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο κ. Ξυγόρος, και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κ. Καπερώνης, να βρεθούμε για να τους ενημερώσουμε. Προφανώς εγώ αυτό το δέχτηκα και μάλιστα όχι μόνο το δέχτηκα, επειδή πίστευα θα έρθουν πάρα πολλοί φορείς για να είναι ακόμα πιο αναλυτική ενημέρωση, κάλεσα και είχα εκεί μαζί μου τον αντιδήμαρχο Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Προγραμματισμού, τον Αντιδήμαρχο Νέων Έργων και Πολοδομίας, τη Γενική Γραμματέα του Δήμου, παρά το 4 ώρα το απόγευμα, τη Γενική Διευθύντρια του Δήμου, τον προϊστάμενο και αναπληρωτή Διευθυντή των Μελετών, τον κύριο Νασόπουλο, είχα το Γενικό Διευθυντή της ΔΕΙΑ Καλαμάτας και το Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΙΑ Καλαμάτας. Και επίσης είχα και τον πρώην συνεργάτη μου, τον πρόεδρο του ΤΕΜΕΣ9, τον κύριο Κουτραφούρη. Και ήρθανε από το επιμελητήριο ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, ήρθε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και ήρθε και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Όπου εκεί συζητήσαμε αναλυτικά, τους εξήγησα τα δεδομένα όλα, τους εξήγησα πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η διαδικασία αυτή, τι σημαίνει έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στην αγωνία δεν συζητήσαμε για αν αυτή είναι καλή επιλογή ή όχι.
Αυτό το έκρινε το Υπουργείο. Εμείς, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, πιστεύαμε από την αρχή και υποστηρίξαμε ότι είναι μονόδρομος αυτή η λύση και ότι δεν μπορούμε να λέμε όχι σε μια τόσο πολύ μεγάλη χρηματοδότηση. Άλλωστε, βλέπουμε από αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Πόλη, βλέπουμε τι σπουδαίο έργο γίνεται εκεί με τη Σύραγγα. Είναι έργο 17 εκατομμυρίων, που είναι πραγματικά ο τρόπος που εκτελείται υποδειγματικός. Mm-hmm. Ένα τόσο πολύ μεγάλο έργο. Και το ίδιο θα γίνει και στη Δυτική Καλάμαθα, στο Πίδημα, ενώ στην περιοχή του Πηδήματος, Μαζιά και Μουγκός. Και αυτό είναι το κεντρικό. Λοιπόν, του εξηγήσαμε λοιπόν, εκεί εξέφρασαν την αγωνία του για αν αυτό θα επηρεάσει την πόλη και είπα το απλό. Προφανώς θα επηρεάσει και την πόλη. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Δεν γίνεται να κάνει ένα τόσο μεγάλο έργο και να μην επηρεαστεί η πόλη. Όμως υπάρχουν τρόποι να επηρεάσει την πόλη όσο λιγότερο γίνεται. Δηλαδή, πρώτα θα γίνει μια κυκλοφοριακή μελέτη. Να. Έτσι, μια αναλυτική κυκλοφοριακή μελέτη. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε σημείο να γίνει κυκλοφοριακή μελέτη, γιατί δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο των οριστικών μελετών. Μόλις γίνουν οριστικές μελέτες, θα ξεκινήσει η κυκλοφοριακή μελέτη που αυτή θα δείξει πώς θα λειτουργεί η πόλη στο μέλλον. Μπορεί να χρειάζεται να δημιουργήσουμε πάρα πολλά περιφερειακά πάρκινγκ. Η ερώτηση ήταν που μου θέσανε αν το πάρκινγκ το κεντρικό θα κλείσει. Είπαμε ότι πιστεύουμε ότι δεν θα κλείσει το πάρκινγκ το κεντρικό, διότι οι εργασίες θα γίνονται από κάτω και δεν επηρεάζονται. Αν χρειάζεται όμως να κλείσει, θα κλείνει κομμάτι, δεν θα κλείσει όλο. Τμηματικά θα κλείσει. Οπότε θέλω να πω ότι έγινε μια αναλυτική ενημέρωση και μάλιστα, αν θέλετε, την κουβέντα την πήγα και λίγο πιο μακριά. Συζητήσαμε ακόμα και για την πρόταση και την ανάλυση που έκανε ο κ. Κοτσογιάννης με τις 4 προτάσεις που κατέθεσε. Τη διευρύναμε τη συζήτηση και όλοι έφυγαν από το τραπέζι μου πάρα πολύ ευχαριστημένοι για την ενημέρωση που τους κάναμε. Μάλιστα, δήλωσαν ικανοποιημένοι όσοι σηκωθήκαν από το τραπέζι μου και μας ευχαρίστησαν γιατί πραγματικά είχαμε δείψει όλα τα στελέχη του Δήμου. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο. Την θεωρούσα πάρα πολύ κρίσιμη, όπως θα κάνω και κάθε φορά για οποιοδήποτε μου ζητήσει να ενημερωθεί. Είναι κάτι το οποίο αφορά το μέλλον της πόλης. Πραγματικά το μέλλον της πόλης. Δεν βλέπουμε το μέλλον της πόλης μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Έχουμε κάνει πολλές φορές μαζί την κουβέντα αυτή. Όμως η υπόθεση του σκεπάσματος και του ξεσκεπάσματος, γιατί στεκόμαστε πολύ εκεί, έχουμε χάσει την ουσία όλοι την υπόλοιπη. Αυτό είναι το, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά, το δυστύχημα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Το είπατε κι εσείς πώς εξελίσσεται αυτή τη στιγμή ένα αντιπλημμυρικό που κουμπώνει Ανατολική, Δυτική Καλαμάτα και που μένει κεντρική αναφορά του. Έχουμε μείνει στο κομμάτι το δομημένο, εκεί που είναι οι κολόνες, πάνω από το χώρο που βρισκόντουσαν μέχρι πριν από λίγο καιρό η Προεδρική Χαρά και τα υπόλοιπα. Εκεί πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, γιατί έχετε βάλει και κάποιες κόκκινες γραμμές, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, τα έχετε πει. Τι σας λένε μέχρι τώρα? Κοιτάξτε, ξεκάθαρα εμείς έχουμε θέσει 2 κόκκινες γραμμές. Η μία είναι ο Καραμπογιάς, το σημείο δηλαδή που θα περάσει πίσω από το κτέλ εκεί να είναι κλειστό. Γιατί αν είναι κλειστό, δεν θα επηρεάσει τον πολυδομικό ιστό της πόλης. Διαφορετικά θα πρέπει να γίνει νέο σχέδιο πόλης. Και οπότε για πάρα πολλά χρόνια εκεί η περιοχή θα μείνει εγκλωβισμένη. Και το δεύτερο είναι αυτό το τμήμα που αναφέρετε κι εσείς από Κιλκής έως 23 Μαρτίου. Αυτό που έχει τις κολόνες από κάτω, που έχει και τη μεγάλη ζημιά, το συγκεκριμένο τμήμα, που έχει και τη γέφυρα εκεί στην Ιατροπούλου. Αυτό το τμήμα, αν τελικά δεν μπορεί να γίνει άλλο και ξεσκεπαστεί, που προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν θα βρεθεί τρόπο και θα αναγκαστούμε να ξεσκεπαστεί. Αυτό το τμήμα, αν ξεσκεπαστεί, πρέπει οπωσδήποτε να σκεπαστεί. Και πώς θα γίνει αυτό? Ναι, δεν θα ξεκινήσει το έργο. Πολίτες, δεν θα ξεκινήσει το έργο αν εκδικαστούν οι ενστάσεις που ενδεχομένως να γίνουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δηλαδή, δεν θα μπει ο εργολάβος μέσα να εκδικαστεί η απόφαση, η ένσταση και να κερδίσει ο πολίτης ή ο φορέας την ένσταση και μετά το έργο να μπορεί να γίνει και να μείνει ανοιχτό. Θα τελειώσουν αυτά όλα. Θα εκδικαστούν, θα πάρθει η απόφαση ότι καλώς γίνεται αυτή η πρόταση, συνεχίστε, ή κακώς γίνεται αυτή η πρόταση, ακυρώνεται το έργο, δεν μπορεί να προχωρήσει, και μετά θα προχωρήσει το έργο και θα βρεθεί η λύση. Υπάρχει μια σημαντική αίρεση λοιπόν σε αυτή τη στιγμή. Βέβαια, προφανώς, βέβαια, πάντα υπάρχουν λύσεις, να ξέρετε. Mm-hmm. Πάντα υπάρχουν λύσεις. Και να μην τεχνικά ενδεχόμενα. Και τεχνικά υπάρχουν λύσεις, αλλά έχει να κάνει καθαρά με το κόστος. Mm-hmm. Και κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι. Που μπορεί να τις υποστηρίξει και να τις χρηματοδοτήσει το αρμόδιο Υπουργείο. Εμείς ελπίζουμε να βρεθεί η λύση και τελικά να μην ξεσκευαστεί. Η πόλη θα ταλαιπωρηθεί αν ξεσκευαστεί το κομμάτι αυτό, γενικότερα κατά τη διάρκεια του έργου. Η πόλη όμως θα μπορεί να κοιμάται ήσυχη την επόμενη μέρα. Και όχι μόνο η πόλη. Γιατί είπαμε, με το να κατασκευάζουμε το αντιπλημμυρικό του Νέδοντα, του κεντρικού ιστού, λύνουμε και το πρόβλημα που υπάρχει δυτικά του Νέδοντα. Που είναι τεράστιο, τα ξέρετε προσωπικά, εσείς τα έχετε ζήσει, αλλά και ανατολικά του Νέδοντα το κομμάτι αυτό που είναι εκεί. Δεν έχουμε άλλο τρόπο να μαζέψουμε το ελαφογκρέμι, τη βαθιά λαγκάδα, όλα αυτά τα ρέματα που έρχονται, η καραμπογιά, όλα αυτά τα ρέματα. Δεν έχουμε άλλο τρόπο. Δεν μπορούμε να γκρεμίσουμε όλα τα σπίτια που κατεβαίνουν προς τη θάλασσα. Πρέπει να τα μαζέψουμε ανάντι του αυτοκινητόδρομου με την σύραγγα αυτή και να το οδηγήσουμε στον Νέδοντα. Για να το οδηγήσουμε στον Νέδοντα όμως,
Πρέπει όντως να έχει παροχετευτικότητα ικανοποιητική για να πάρει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και μόνο με αυτό τις προϋποθέσεις την παίρνει. Παρά το ότι αυτό εγώ πιστεύω ότι και το έργο το αντιπλημμυρικό να μην γίνει, παρεμβάσεις των έντοντα χρειάζονται. Γιατί είδαμε με τα μάτια μας κι εμείς πώς είναι η κατάσταση κάτω από αυτό το τμήμα. Αφήνω αυτό. Έρχομαι λίγο στην υπόθεση της ειρήνευσης. Τελικά μείναμε ικανοποιημένοι με αυτή την πρόχειρη παρέμβαση που έγινε. Τελικά μείναμε, δόξα τω Θεώ, δουλεύουμε τόσους μήνες χωρίς κανένα πρόβλημα. Ταλαιπωρούνται οι υπάλληλοι του συνδέσμου, αυτό είναι γεγονός. Πρέπει να έχουν συνεχώς επιφυλακή, αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Βάλαμε πάρα πολλούς εξαερωτήρες για να εκτονώσουμε την πίεση και δουλεύουμε. Δεν είναι αυτή η λύση όμως. Δεν μπορούμε να βγάλουμε καλοκαίρι έτσι. Και δεν μπορούμε να βγάλουμε καλοκαίρι έτσι. Γι' αυτό και έχουμε, όπως γνωρίζετε, εξασφαλίσει μέχρι 5 εκατομμύρια με απόφαση του Υπηρεσιακού Υπουργού για την κατασκευή δεξαμενής αντλιοστασίου, δρόμου αλλά και των σωληνώσεων, ό,τι χρειάζεται για να μπορέσει να λειτουργήσει. Κάναμε γεωλογικές μελέτες εκεί. Είδαμε ότι υπάρχει πρόβλημα σε εκείνο το σημείο, το βουνό. Έχει πάρα πολλά ρήγματα. Δεν μπορεί να κατασκευαστεί η δεξαμενή μεγάλη, αυτή που χρειάζεται. Έχουμε λάβει ένα έγγραφο από το Υπουργείο και την εταιρεία, όπου μας λένε ότι στείλουμε όλα αυτά τα στοιχεία για να μπορέσουν και αυτοί να μελετήσουν, να κατασκευάσουν τώρα άμεσα, το επόμενο διάστημα, μια μεταλλική δεξαμενή, 300 κυβικά όσο ήταν και η προηγούμενη δεξαμενή που είχαμε, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες και να αναζητήσουμε το χώρο τον κατάλληλο που θα κατασκευαστεί η μεγάλη δεξαμενή, που αυτή η δεξαμενή ενδεχομένως, εφόσον θα έχουμε λύσει το πρόβλημα που έχουμε τώρα με την μεταλλική δεξαμενή, να μπορέσει να συνδέσει και να μαζέψει και τα νερά του Αγίου Φλόρου, για να δώσουμε και εκεί λύση. Πότε θα γίνουν όλα αυτά, είναι αισιόδοξα λίγο πολύ. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε στείλει όλα τα στοιχεία αυτά. Και περιμένουμε να μας καλέσουν για να δούμε πού βρίσκονται οι μελέτες αυτές. Το αρνητικό σε αυτό που ανέφερα όλο είναι ότι οι μελέτες που έγιναν εκεί έδειξαν ότι το συγκεκριμένο βουνό δεν κάνει. Έχει πάρα πολλά ρήγματα. Και εμείς δεν μπορούμε να χτίσουμε πάνω στην άμμο. Πρέπει να είναι σίγουρα αυτά που θα κάνουμε. Άλλωστε, δεν παίρνουμε και εγκρίσεις για να προχωρήσουν αυτά, αν δεν είμαστε σίγουροι. Ο στόχος είναι το καλοκαίρι να έχουμε τη μεταλλική δεξαμενή. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος που έχουμε θέσει. Οι σωληνώσεις ήρθανε, το έργο θα προχωρήσει. Δεν πάμε από το πείδημα προς Καλαμάτα, γιατί θέλουμε να ξέρουμε πρώτα πού θα φτιαχτεί η μεγάλη δεξαμενή. Θα ξεκινήσουμε μετά το πείδημα και θα αρχίσουν οι αγωγοί αυτά τα πρώτα 4 χιλιόμετρα εκεί που ήρθανε να κατασκευάζονται το επόμενο διάστημα για να φτάσουμε στη δεξαμενή. Τελευταίο που θέλω να θέσω. Και βέβαια εδώ πρέπει να πω, γιατί το νερό δεν είναι μόνο αυτό, το νερό είναι πάρα πολλά πράγματα. Προφανώς. Είναι άλλωστε ένα από τα 5+1 που θέσαμε, τα 6 κυρίαρχα, οι υποδομές σύνδρευσης. Είναι η δεξαμενή λοιπόν στο πείδημα, είναι η μεταφορά του νερού από τις πηγές του Αγίου Φλόρου στις πηγές του πειδήματος για να εμπλουτίσουμε το εδροφόρο ρίζα και να μπορέσουν να έχουμε περισσότερο νερό. Είναι ο αγός Φύο 800, που παρά το ότι όλοι λέγανε ότι δεν θα γίνει, αποδείξαμε ότι και οι σωληνώσεις ήρθαν και θα γίνει κανονικά, γιατί εξασφαλίσαμε και τη χρηματοδότηση των επιπλέον, και είναι η δεξαμενή μεγάλη στον Αγιάννη το Καρβούνι. Αυτή η μεγάλη δεξαμενή 8.500 κυβικά, που έρχεται να αντικαταστήσει την δεξαμενή τα 1.800 κυβικά, 6.100.000, που μάλλον υπογράφουμε αύριο. Μάλιστα. Ολοκληρώθηκε η διαγωνισμή και υπογράφουμε αύριο. Θέλω να πω λοιπόν ότι δίνουμε προοπτική στην πόλη μας να λύσουμε το πρόβλημα της χρηματοδότησης της πόλης για τα επόμενα 100 χρόνια. Νωρίτερα είπαμε για τα αθλητικά. Προπονητήριο ήδη έχει μπει μπροστά το κλειστό προπονητήριο στο δημοτικό στάδιο. Με το Palette Sport υπάρχει βηματισμός. Με το Palette Sport έχουμε καταθέσει τις προτάσεις. Περιμένουμε να αναλάβουν οι νέες δημοτικές αρχές. Έχουμε μιλήσει με τον Υπουργό, να αναλάβει και ο νέος Περιφερειάρχης. Και να κάνουμε, μάλιστα έχω δεσμευτεί στον Υπουργό, ότι θα βρω τους δημάρχους των πρωτευουσών των νομών. Και μαζί με τον Περιφερειάρχη θα κάνουμε μια ζήτηση και θα πάμε στο γραφείο του να μιλήσουμε. Γιατί έχουμε πει ότι αυτό πλέον το αθλητικό κέντρο που εμείς οραματιζόμαστε για την περιοχή μας έχει περιφερειακή εμβέλεια. Δεν είναι μόνο ένα αθλητικό κέντρο για την Καλαμάτα, θα είναι ένα αθλητικό κέντρο για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Έστω να θα καλύπτει την νότια Πελοποννήσου. Μάλιστα. Το τελευταίο μου ερώτημα έχει να κάνει με την υπόθεση των 100 κλιματικά έξυπνων και ουδέτερων πόλεων. Πού βρισκόμαστε με όλο αυτό, θα δούμε κάτι? Έχετε καταθέσει κλιματικό συμβόλαιο? Και τι είναι αυτό που μπορούμε να δούμε? Μήπως ήμασταν λίγο υπεραισιόδοξοι σχετικά με την υπόθεση των χρηματοδοτήσεων? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε καταθέσει ως Δήμος Καλαμάτας την πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στην ημερομηνία που έπρεπε. Έτσι, γιατί κάποιοι Δήμοι και ελληνικοί Δήμοι το μεταφέραν αυτό για τον Απρίλιο του 2024, την κατάθεση του φακέλου. Έγινε η εξέταση του φακέλου και βρέθηκε ότι υπάρχει πληρότητα. Πλέον από εδώ και πέρα περιμένουμε να γίνει η αξιολόγηση για να μας καλέσουν να υπογράψουμε την πιστοποίηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χρηματοδοτήσεις πάρα πολύ σημαντικές.
χρηματοδοτήσεις που έχουν προκύψει στο Υπουργείο Υποδομών από τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα, από τα χρήματα που καταβάλουν οι βιομηχανίες λόγω των εκλειόμενων ρήπων, λόγω της μόλις περιβάλλοντος, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί κάποιος συγκεκριμένος έτσι πάρα πολλά χρήματα, πάρα πολλά εκατομμύρια, τα οποία έχουν σκοπό η πολιτεία να τα διαθέσει για την υποστήριξη των 6 πόλεων που έχουν υποβάλει κλιματικό συμβόλαιο και έχουν πάρει την πιστοποίηση, συν και άλλων ελληνικών πόλεων που ακολουθούν. Είτε δημιουργηθεί ένα δίκτυο τέτοιο για όλες τις πόλεις που θα συμμετέχουν. Και εμείς ως Δήμος Καλαμάτας, μετά την πιστοποίησή μας, θα διεκδικήσουμε χρηματοδοτήσεις απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πάρα πολλά να δούμε. Έχουν ανοίξει πόρτες για την πόλη μας, για την περιοχή μας. Και πάρα πολλές εταιρείες θέλουν να επενδύσουν εδώ λόγω της δυναμικής που έχει η Καλαμάτα και της προβολής αλλά και της εξωστρέφειας που έχει με τις 100 πόλεις. Εμείς θα έχουμε προβάδισμα έναντι όλων των άλλων πόλεων, οι 100 πόλεις εννοώ, έναντι των άλλων πόλεων όταν διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε προβάδισμα, μάλιστα τώρα έχει βγει και ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο θα διεκδικήσουμε ο Δήμος Καλαμάτας, μπορεί να είναι περίπου στο εκατομμύριο, για μελέτες. Το οποίο αυτό για τα πράσινα σχολεία λέγεται αυτό το πρόγραμμα, το οποίο αυτό είναι ακριβώς για τις πόλεις τις οποίες έχουν διεκδικήσει. Έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε το επόμενο διάστημα. Θα υπάρχει ένα, όπως ανέφερα και νωρίτερα, σχετική διεύθυνση που θα αφορά την κλιματική αλλαγή και θα έρθει η χρηματοδότηση. Αλλά ξέρετε, εκτός από αυτά τα έργα που ανάφερα που θα έρθουν, είναι πάρα πολύ κρίσιμο να σου πω ότι την επόμενη μέρα των εκλογών ο Δήμος Καλαμάτας δεν σταμάτησε να λειτουργεί. Μπορώ να πω πιο δυναμικά. Με περισσότερη όρεξη, με περισσότερη διάθεση δουλειά, τρέχουμε γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο κρίσιμες είναι οι τελευταίες μέρες και οι τελευταίοι μήνες του έτους. Είναι κρίσιμοι, διότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, διότι υπάρχουν υπόλοιπα στα Υπουργεία και εγώ που το γνωρίζω αυτό, διεκδικήσαμε χρηματοδοτήσεις. Έχουμε πετύχει πάρα πολλά. Έχουμε πάρει πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις και τώρα, μάλιστα, από σήμερα που μιλάμε μέχρι τέλος του έτους, θα υπογράψουμε πάρα πολύ σημαντικά έργα. Αύριο υπογράφουμε τη δεξαμενή στον Αγιάννη το Καρβούνι, 6.100.000. Τις επόμενες μέρες υπογράφουμε τις στρατηγικές αστικές αναπλάσεις, 7 εκατομμύρια. 30 στρέμματα αναπλάσεις στο κέντρο της Καλαμάτας, ενώνει όλη την Καλαμάτα. 9 εκατομμύρια τα ψηφιακά υδρόμετρα και τηλεδιαχείριση από τη ΔΕΗ Καλαμάτας. Και 1.800.000 τα φωτοβολταϊκά 2 ΜΒ που θα εγκαταστήσουμε για να μπορέσουμε να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας ΔΕΙΑΚ. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε τρέξει. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε υπογράψει ήδη από τις εκλογές και μετά. Η διαχείριση κλιματολάσπησης, ένα σπουδαίο έργο, 8 εκατομμυρίων, όπου θα γίνεται ηλιακή ξύρανση της κλιματολάσπησης και μελλοντικά μπορούμε να την κάνουμε και ενεργειακή αναβάθμιση. Η επέκταση του δικτύου ακαθάρτων, Μικρομάνια Άρης Άμμος, 5.500.000 και πάρα πολλά άλλα σημαντικά έργα, να μην σας κουράζω, που αυτά όλα τα υπογράψαμε μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές τα τρέξαμε. Είχαμε κάνει την προετοιμασία και θα υπογράψουμε και θα συνεχίσουμε έτσι να διεκδικούμε προς όφελος του Δήμου μας. Και έχουμε και την πόρτα μας ανοιχτή, διότι οι 100 πόλεις, εκτός όλων των άλλων, έχει δώσει και μια δυναμική και μια εξωστρέφεια στην πόλη μας. Η Παγκόσμια Τράπεζα να υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα, το πιλωτικό που υλοποιεί, δεν θα είχε έρθει αν δεν είχαν μπει σε 100 πόλεις. Κύριε Δημάρχη, να σας ευχαριστήσω. Να ευχηθώ καλές γιορτές. Να συνεχίσετε με την ίδια δυναμική. Περιμένουμε τις εκπλήξεις και στα πρόσωπα και στις αλλαγές που έχετε δεσμευτεί. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο Καλαμάτας που ήταν μαζί μας απόψε. Να ευχαριστήσουμε και εσάς. Ραντεβού πλέον αμέσως μετά τις γιορτές. Καλή σας νύχτα.